Αυτό το πράγμα συνέβαινε κάθε χρόνο, έτσι και φέτος. Υπάρχουν οι ποιότητες οι γνωστές, οι οποίες προφανώς τα σούπερ μάρκετ, οι αλυσίδες, τους ενδιαφέρει τιμή και όχι ποιότητα. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε πρώτα την ποιότητα και τη διαθέτουμε από τα μαγαζιά μας. Οι ποσότητες που διακινούμε σαν μαγαζί είναι μικρές, μπορούμε να τις βρούμε πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο κοντά εδώ στην περιοχή μας. Επιλέγουμε να δώσουμε στον πελάτη μας ποιοτικό προϊόν πρώτα και μετά να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε λίγο την τιμή. Πράγμα που δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί οι ποσότητες, όπως σας είπα, είναι πολύ μικρές. Οι μεγάλες αλυσίδες όμως προμηθεύονται χιλιάδες αρνιά, κάνουν και άλλες συμφωνίες και βέβαια παίρνουν και αρνιά τα οποία προφανώς δεν είναι τόσο εμπορικά όσο είναι αυτά που μπορούμε εμείς να πουλήσουμε. Θεωρώ ότι όποιος θέλει να φάει επιλέγει σωστά, θέλει να φάει σίγουρα. Πάντα προμηθεύουμε με ποιοτικά προϊόντα τον καταναλωτή και γι' αυτό και επιβιώνουμε σε αυτή την περιοχή εδώ και δόξα σε Θεός πάμε πάρα πολύ καλά. Οπότε οι τιμές θα κυμανθούν ή είναι νωρίς ακόμη? Οι τιμές θα κυμανθούν από 12 έως 13 ευρώ όταν είναι με το κεφαλάκι του ή όταν είναι χωρίς το κεφάλι του. Όποιος παίρνει τεμάχιο θα πληρώσει 50 λεπτά με 1 ευρώ παραπάνω. Όποιος θα πάρει όμως με το κεφάλι, οι τιμές κυμαίνονται από τα 11,5 ευρώ έως τα 12,5. Αρνί και κατσίκι. Αρνί και κατσίκι αναλόγως. Σε ό,τι αφορά τα εντόστια για την παραδοσιακή μαγειρίτσα. Η σηκωταριά που λέτε μαζί με το αρνί και τα εντεράκια κυμαίνονται από 5 έως 6 ευρώ το κιλό. Τα αρνίσια ή τα κατσικίσια.